Τα λέμε μετά. Χριστό Παντός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, άλλο θάνατον παθήσας και της έντης μνήμανση ζωή χαρισάμενος. Και πάλι Ιερό Ψαλτήρι, και από τον πρώτο ψαλμό. Που αρχίζει με τις λέξεις «Μακάριος ανήρ». Μακάριος σημαίνει ευτυχισμένος, αλλά σημαίνει και μη θνητός, ίσον αθάνατος. Αφού είναι μακάριος, μακάριοι είναι μόνο αυτοί που ετελείωσαν τη ζωή τους και δεν πέθαναν, αλλάζουν την αιωνία ζωή. Μακάριος ανήρ, επομένως ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος, ως ουκ επορεύθη εν βουλία σεβών, που δεν, θα το πούμε απλά, βαδίζει ή δεν ευάδισε, αφού η φύγει από τη ζωή, δεν ευάδισε. Και εφόσον ζει, δεν βαδίζει. Εν βουλή ασεβών. Εκεί όπου αποφασίζουν, μάλλον συσκέπτονται, συνεδριάζουν, συναποφασίζουν και ενεργούν οι άνθρωποι, οι ασεβείς. Μας λέγει λοιπόν ότι στο χώρο που μαζεύονται οι ασεβείς και συζητούν και διαβουλεύονται, άλλο το συζητώ και άλλο διαβουλεύουμε σημαίνει επεξεργάζομαι, συνεργάζομαι με τον άλλον, πράγμα κακόν και συναποφασίζω μαζί του να πράξω το κακό. Αλλά ύπουλα. Και εδώ στη γραφή κυρίως ασεβής, όχι μόνο εδώ, παντού, είναι οι αρνητές του νόμου του Θεού ή και αυτού του ίδιου του Θεού, αφού αρνούνται τον Θεό, είναι οι ασεβείς. Όχι ο αμαρτωλός που μελετάει τον νόμο του Θεού και ληστρά και πέφτει, αυτό λέγεται αμαρτωλός. Και εφόσον κατανοεί ότι πέφτει, είναι συνειδητά αμαρτωλός. Αυτός υπάρχει η περίπτωση με τη βοήθεια του Θεού να αναστηθεί και να πορευθεί την οδό του Κυρίου. Μακάρι άμα μην οδό, λέει άλλο, ευτυχισμένοι είναι αυτοί που βαδίζουν τον νόμο, την οδό του Κυρίου. Και παρακάτω λέει, βουλή λοιπόν, βουλή των ασεβών, είναι εκεί που στέκουν οι ασεβείς. Και παρακάτω, και εν οδό αμαρτωλών, στο δρόμο που βαδίζουν αμαρτωλοί, δεν στέκεται. Και επικαθέδρα λοιμών ούκε κάθισε. Και εδώ προχωράει σταδιακά ο προφήτης ο Δαβίδ. Μιλάει για ασεβείς, μιλάει για αμαρτωλούς, μιλάει και για λοιμούς. Με ένα μικρό γιώτα λέμε λοιμώδης υπατήτηδα. Είναι οι ασθένειες, όταν λέμε λοιμώδης ασθένειες, που μεταδίδονται και είναι τις περισσότερες φορές θανατηφόρες.
Επομένως, η Γραφή εδώ αποκαλεί, ονομάζει λοιμούς, ανθρώπους που κουβαλάνε θανατηφόρο ασθένεια, οι ασεβείς, οι αμετανοήτως αμαρτωλοί. Αυτή είναι η λοιμή. Και λέει, δεν κάθισε, λέει ο άνθρωπος ο μακάριος, ούτε στους πρώτους, ούτε στους δεύτερους, ούτε στους τρίτους. Βέβαια, το να μην καθίσει είναι και στη βούλησή του. Αλλά μόνη η βούληση είναι ελάχιστα ενεργός. Χρειάζεται, είναι απαραίτητη, να λέει το όχι στο κακό, το όχι στη σύναξη των ασεβών, των αμαρτωλών, των λοιμών, αλλά πρέπει να έχει την υπογραφή του Κυρίου. «Η χάρις του Θεού, εσύ, εμεί», λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, «ό,τι έπραξα, ό,τι έπραξα στη ζωή μου μετά Χριστόν, από τότε που γνώρισε τον Κύριο, ηργάσατο, το έκανε η χάρις του Θεού που ήταν μαζί μου». Και εμείς δεν είμαστε ο Παύλος, ο Απόστολος, αλλά είμαστε, ανήκουμε στην τάξη εκείνων των ανθρώπων που προχωράμε λίγο-λίγο και πέφτουμε συνεχώς. Έχουμε την ανάγκη του Κυρίου σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό να του φωνάξουμε «Κύριε, εκέκραξα, προσέ, εις άκουσον». Θέλω να σταθώ εδώ, γιατί κάπου το διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Πολλές φορές μες στο Άγιο Ψαλτήριο και στα Άγια Ευρωπάρια, που είναι βέβαια εμπλεσμένα και από το Ψαλτήριο και από τις Γραφές, λέει, φώναξα και έκραγα, όχι μόνο φώναξα, αλλά έβγαλα κραυγή. Και αλλού ο Δαβίδη λέει, αλλά αλλάξατε το Κύριο. Εκεί φώναζαν τότε την παλιά εποχή, αλλά σήμερα που είμαστε μετά Χριστό, είναι δυνατόν να κραυγάζουμε? Είναι δυνατόν να αλλαλάζουμε από χαρά λόγω εφροσύνης, δηλαδή αγκαλιάσεως της ψυχής μας από τα καλά που μας δίνει ο Κύριος? Χρειάζεται να βγάζει κραυγή ο άνθρωπος για να ακούει ο Θεός. Γιατί ο Δαβίδ το λέει παντού εκείνο το πράγμα. Σου φώναξα, Κύριε. Θες να πει κάτι πάνω σε αυτό? Άμα έχει να πει και όποιος θέλει κάτι πάνω στην κραυγή. Να λέει και αυτό που λέει, ανέβει ο Θεός σε έναν αλλαγμό. Δεν λέει κάπου στην ανάληψη. Ναι. Δηλαδή, καθαρά να το καταλάβουμε. Ναι. Ανέβει ο Θεός σε έναν αλλαγμό, εν φωνή. Αγαλιάζει. Σάλπικος. Σάλπικος, ναι. Εννοεί, τι εννοεί αυτό, ότι ποιος φώναξε, ποιος βαλαλαγμός, ποιος ήταν? Λέγαμε, το ξέρετε, το πούμε και το πράγμα και το θέτησε και έτσι είναι. Καταρχάς, θα πάω εμείς οι άνθρωποι για να εκφράσουμε τη συμμετοχή μας στα Θεία με όλο το είναι μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε από τον κόσμο του ουρανού τον τρόπο που λειτουργεί ή προσεύχεται ή ομιλεί ή ημνή. Γλώσσα αγγέλων δεν γνωρίζουμε. Για να εκφράσουμε λοιπόν αυτό που νιώθει ο κόσμος, το διατυπώνουμε με τα δικά μας μέσα. Να δηλώσουμε τη μεγάλη χαρά, ένα λαλαγμό και με σάλπικα. Η σάλπικα χρειάζεται για να ξυπνήσει, για να δώσει τόνο. Εδώ λοιπόν είναι η έκφραση της μεγάλης χαράς με ανθρώπινα μέσα. Θα πω κάτι και το καταλάβουμε. Όλοι μας βλέπουμε όνειρα.
Δεν βλέπουμε. Στο όνειρο που βλέπουμε, δεν ακούμε και φωνές. Δεν νομίζω, όχι, συζήτηση, φωνές, θορύβους και τα ρέστα. Αλλά σας ερωτώ, αυτές οι φωνές και οι θόρυβοι έχουν λογικό στοιχείο μες στον ύπνο? Καθόλου. Το διάβαζα, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, πώς μιλάει ο Θεός στους προφήτες. Λέει, Κύριε, σου φώναξα. Κι εγώ σου φώναξα, λέει ο Κύριος. Ενδομήχως, οι Άγιοι, με τον τρόπο που ακούμε τη φωνή στον ύπνο, συνεννοείται ο Θεός. Και με φωνή και τα λοιπά. Λέει ο Δαβίδ, ο φυτεύσας το ους ουχή ακούει. Ο Θεός που μας έβαλε τα αυτιά δεν ακούει. Και εμείς ακούμε. Και κάπου λέει ο Κύριος αλλού, το ξέρετε, ο έχω νότα ακούει, ακούει, ακούει. Και δεν εννοεί αυτά, εννοεί τα άλλα εσωτερικά. Υπάρχουν εκεί αυτιά που μεταφέρεται ακοή. Και οι προφήτες, λέει, όλοι άκουγαν φωνή ηχηρά, δυνατή. Όχι έτσι όπως ακούτε τώρα εσείς εσωτερικά. Πολύ πιο δυνατή. Που τους έσυγε θεμελίων. Και τα μάτια που έβλεπαν, δεν έβλεπαν με τούτα τα μάτια. Έβλεπαν με τα μάτια της ψυχής. Λέει, καθάρισον, λέει, άνθρωπε πονηρέ, τους οφθαλμούς σου. Βγάλε τη δοκό, καθάρισε την, για να δεις καθαρά. Σίγουρα δεν εννοεί αυτά τα μάτια που βάζουμε γυαλιά για να δούμε καθαρά και τα καθαρίζουμε. Εννοεί την ψυχή που καθαρίζεται. Υπάρχει ο χώρος ο πνευματικός στον οποίο μιλάει ο Κύριος. Γιατί λέει πνεύμα ο Θεός και πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνή. Όχι με τα υλικά στοιχεία, αυτά υπηρετούν, αυτά βοηθούν. Γι' αυτό και τα εκπαιδεύουμε έτσι ώστε να προσφέρουν θυσία εν έσω στον Κύριο. Αυτά που έχουν χέρια, πόδια κλπ. Έχουμε λοιπόν τον τρόπο που μας έχει δώσει ο Κύριος για να ακούμε. Και όταν λέει εδώ λοιμός ο Κύριος, μπορεί να δώσει έναν άνθρωπο να χαίρει άκρας υγείας, να είναι σφρυγιλός και ωραίος και να είναι λοιμός εσωτερικά. Λοιμός με μικρό γιώτα. Να αναδίδει μικρόβια πνευματικά που να πιάνει στη μύτη σου. Πώς επαναλαμβάνω, έχουμε εμείς τη δυνατότητα ή από πού λαμβάνουμε τη δυνατότητα για να μπορούμε να μην συνεργαζόμαστε ή να μην συναζόμαστε ή να μην παίρνουμε μέρος εκεί που συνάζουν η αμαρτωλία μετανόητη που είναι και σε εμείς. Γι' αυτούς μιλάει. Η μετανόητη αμαρτωλή που δεν πατάνε ποτέ στο χώρο των ιερών να πάρουν την Αγία Χάρη και να αγιαστούν. Και το λέει παρακάτω. Πώς? Αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Θέλεις τούτο εδώ, το μυαλό, να λειτουργεί με βάση το νόμο του Κυρίου ή να πάρει δύναμη σιγά σιγά να προχωρεί εφαρμόζοντας λίγο λίγο τα σεντολάς του Κυρίου. Μελέτη του Θείου Νόμου. Μελέτη του Θείου Νόμου. Που το ακούμε στην νεκρόσιμη ακολουθία. Κύριε, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Αυτό θέλει η προσοχή. Λέει, συνέτησέ με
Άμα εσύ μου βάλεις εδώ σύνεση, νουν δικό σου, νου δικό σου, τότε εγώ θα μάθω τα σεντολά σου με τη μελέτη από την Αγία Γραφή. Θα μου βάλεις πρώτα εσύ σύνεση. Κύριε, λέει ο Απόστολος Παύλος, Κύριε, την ώρα που άστραψε το φως, του τύβλωσε τα μάτια και λέει, πες μου τώρα τι πρέπει να κάνω για να βαδίσω σύμφωνα με εκείνα που δεις εσύ. Τι με δει ποιήν, τι με δει, τι πρέπει εγώ να κάνω. Ανάγκη μεγάλη, η πρώτη ανάγκη είναι να ζητήσουμε σύνεση από τον Κύριο, δύναμη, ώστε να μπορούμε να ανοίγουμε τις γραφές. Τις γραφές. Μαθήσομαι, θα γίνω μαθητής των εντολών σου. Μου κάνει, με συγκλονίζει, μου κάνει τεράστια εντύπωση ο Άγιος Πολύκαρπος, ο Σμύρνης και ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, βαδίζοντας προς το μαρτύριο από τη Σμύρνη, οδόντα και πλέον ετών, παρακαλούσε τα παιδιά του, γιατί ήταν πνευματικός πατέρας, επίσκοπος της Σμύρνης, να μην επέμβουν, να μην παρέμβουν, να γίνουν εμπόδιο σε οποιαδήποτε απόφαση πάρει η εξουσία για να οδηγηθεί στο θάνατο. Δηλαδή να μπουν στη μέση για να αποφευχθεί. Εκείνος ήθελε πάση θυσία να το φάνε τα θηρία. Και γράφει μέσα ο ίδιος στις επιστολές του, την ώρα που το σώμα μου θα το λιγνίζουν με τα δόντια τους τα λιοντάρια, την ώρα εκείνη θα αρχίσω να γίνομαι μαθητής του Κυρίου. Την ώρα εκείνη που θα με μασάνε καλά, να με κάνουν τα κουκαλάκια μου, να κάνουν αλεύρι και να τα καταπίνουνε, εγώ θα αρχίσω να γίνομαι μαθητής του Κυρίου. Και τους παρακαλούσε να τον αφήσουν ήρεμο να βαδίσει προς το μαρτύριο. Δια του μαρτυρίου πίστευε, και έτσι έγινε, ότι θα γίνει μαθητής ίσον μελετών και γινώσκων τα σεντολάς του Κυρίου. Εκείνος θα έφευγε αφού θα τον έτρωγαν τα θηρία. Από εκεί και πέρα θα μάθαινε την αλήθεια όπως είναι. Κάπου, δεν λέει το Ευαγγέλιο, πού το λέει. Ότι τώρα εμείς βλέπουμε ενιγματικά την αλήθεια. Ενιγματικά. Όχι όπως είναι. Και ο Παύλος το λέει, μάλλον στις γραφές δεν το θυμάμαι, μπορεί και Κύριος. Τότε, όταν την ψυχούλα μας την παραλάβουν οι άγγελοι, και μακάρι Παναγία μου, γιατί ουκέστε τέλος στην άλλη ζωή, τότε οψόμεθα θα δούμε τον Κύριο, που είναι η αλήθεια. Ποια είναι αλήθεια, αφού ο Κύριος είναι αλήθεια. Ενθυμίστε τον Πιλάτο, τι του είπε. Του λέει, τι εστίν αλήθεια,
το ρωτάει ο Πιλάτος. Αντί να του πει ποιος είναι η αλήθεια, θα το απαντήσει. Εγώ είμαι η αλήθεια, ο Κύριος. Δεν περνάς από άλλου, από τον Κύριο αναγκαστικά. Για να μάθεις την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αποτυπωμένη μέσα στις γραφές. Μέσα στις γραφές. Εδώ βλέπει κανείς τον προφήτη Δαβίδ, σε αυτό το στίχο που διαβάσαμε τώρα, τον προφήτη Δαβίδ, σκυμμένο και μελετώντα το νόμο του Κυρίου, ημέρας και νυχτός. Λέει, μέρα και νύχτα το νόμο σου, Κύριε, μελετάω, και μακάριος είναι ο άνθρωπος που μελετάει το νόμο του Κυρίου μέρα και νύχτα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα, πολλές από τις αρετές του Κυρίου, μας φαίνονται απλησίαστες και αμαρτωλοποιητές. Όμως, και θεωρητικά ξεκινώντας, και θεωρητικά, δηλαδή μελετάω στη γραφή και βλέπω τον Κύριο σε έναν άνθρωπο να ζει κάτω από το θέλημα του πατέρα του, το γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό είναι ασύλληπτο, το γεννηθεί το θέλημά σου. Εντελώς άπιαστο εδώ. Γιατί άμα πιανόταν εδώ θα ήταν προνομιούχοι οι σοφοί και οι επιστήμονες που έχουν πολύ μυαλό και έχουν και σοφία, την κοσμική σοφία. Θα έκανε προνόμιο αυτοί, θα ήταν μόνο προνόμιο δικό τους. Τώρα όμως είναι προνόμιο των αδυνάτων, των αγραμμάτων κλπ. Και όλου του κόσμου. Ο Δαβίδ λοιπόν βλέπει, γιατί το βλέπει με τα μάτια της ψυχής του, τη ψυχή βλέπει και όχι τα μάτια κυρίως, γιατί νους ωρά και νους ακούει, όχι τούτο το μυαλό κυρίως, αλλά τούτο το μυαλό που έχει καρδιά, αυτό κατανοεί τις γραφές. Τούτο υπηρετεί, εκείνο κατανοεί. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, εσύ θα τρυπάς με τα βέλη του μυαλού την καρδιά σου, με τα βέλη του μυαλού. Θα ξεκινάει από εκεί ο λόγος, θα το περνάς μέσα και η καρδιά έχει τον τρόπο να τα μαζεύει και να έρθει η ώρα και να τα αναδίδει μετά. Αυτό δεν είναι έργο δικό σου. Το δικό σου έργο είναι να βάζεις το μυαλό σου να υπηρετεί το θείο θέλημα. Και από εκεί να περνάει στην καρδιά. Και η καρδιά όταν λειτουργεί, κάνει την κυκλοφορία. Και γίνεται στο σώμα όλο καρδιά μετά. Όλο καρδιά. Μιλάμε για μελέτη του νόμου του Κυρίου μέρα και νύχτα, που λέει εδώ. Αν κάναμε αυτό, σίγουρα θα είμαστε στον παράδεισο. Εν ζωή εδώ. Εν ζωή. Γιατί αυτός είναι ο παράδεισος. Θα ζούσαμε σαν άγγελοι που λέμε. Δυνατά λιγάκι. Θα ζούσαμε σαν άγγελοι. Σαν άγγελοι. Όπως ζούσε. Κακά θα υπήρχαν, κανείς θα έκανε κακό στον άλλο. Ναι. Ούτε πόλεμοι, ούτε κακίες, ούτε τίποτα. Ναι. Τώρα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Τι κακοί. Τέτοιοι που ζητάς τώρα εσύ. Σίγουρα υπάρχουν. Σίγουρα ναι. Δεν μπορεί να υπάρχουν. Σίγουρα ναι. Στα μοναστήρια προπάντως και στα αυτά. Για την εκκλησία είναι μάνα που γεννάει για την εκκλησία. Στον κόσμο μέσα θα υπάρχουν. Σίγουρα ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Αν δεν υπήρχαν, αλλά λίμαμε. Λέει, εγώ θα πω ένα απλό. Λέει, και εσύ, σου λέει άλλος, τι βλέπω να κάνεις καλύτερα από μένα, ναι. Να σου εξηγήσω. Αν μπορεί, μην κάνω καλύτερα από σένα, αλλά μπορούσε να είμαι και χειρότερο και να σου κάνω και ένα κακό. Τώρα το αποφεύγω για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι σημάδι προόδου. Έτσι είναι. Λοιπόν, και λέει λοιπόν ότι όλα τα σχετικά με τον Κύριο, ότι τη δύναμη,
την παίρνει ο άνθρωπος και της προσευχής η δύναμη. Λένε οι πατέρες, θέλεις, κουράζεσαι, λένε, να κάνεις προσευχή. Την ώρα που κάνεις, κουράστηκες. Άνοιξε, λέει, και διάβασε. Βίο ενός Αγίου, η Αγία Γραφή, θα ηρεμήσεις, θα ξεκουραστείς και θα ξαναρχίσεις πάλι. Αυτό που, γιατί δεν αφήνει, δημιουργεί κόπωση ο πειρασμός για οποιοδήποτε καλό. Κόπωση, πνευματική κόπωση. Δεν κουράζει τα πόδια και χέρια, σου φέρνει μια ανία, μια αθυμία. Κύριε, μου θυμίζει, πάλι το άκουσα και σήμερα, αθυμία κατέσχεμε από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Δηλαδή, το εξηγώ και το πράγμα, λέει, βλέποντας, Κύριε, τους αμαρτωλούς που τον νόμο σου τον αφήνουν, τον περιφρονούν, τους βλέπω και με πιάνει αθυμία. Αθυμία σημαίνει η έλλειψη προθυμίας και αδιαφορία μαζί, γιατί επιδρούν επάνω μου οι αμαρτωλοί. Ο Δαβίδ κάνει το ανάποδο. Για να μην πιάσει αθυμία βλέποντας εκείνους, βλέπω τον νόμο σου ημέρα και νύχτα. Είναι αναγκαία, υπέρ αναγκαία η μελέτη του νόμου του Κυρίου. Αν γνώριζες, θα το ακούσουμε την Κυριακή, ή το είπε. Αν γνώριζες την περασμένη Κυριακή, χτες, ποιος είναι που μιλάει μαζί σου, θα ζητούσες εσύ νεράκι από μένα. Να το πήγα. Να το, οι γραφές. Οι γραφές είναι που έχουν το νεράκι το ευλογημένο. Και από εκείνο το νεράκι πίνοντας, σιγά σιγά ξεδιψάει ο έσω κόσμος, ποτίζεται και παίρνει δύναμη. Δεν το καταλαβαίνουμε πώς γίνεται αυτό, πώς εσωτερικά τρεφόμαστε και πώς εσωτερικά αυξάνει η πνευματικά η ψυχή μας και ζει τον Παράδεισο. Υπάρχει παράδειγμα πάνω σε αυτό, ότι μυστικά και αθόρυβα η ψυχή μας με τη μελέτη, με τον θυσιασμό που ακούμε τα τροπάρια, με θεία ευχαριστία και με τα έργα που γίνονται, ο αν γίνονται, η ψυχή αναμορφώνεται, ανακαινίζεται και γίνεται ο ναός του Κυρίου και η Βασιλεία του Θεού. Η ψυχή γίνεται από εδώ. Αυτό το πράγμα έτσι γίνεται, λέει ο Κύριος. Μοιάζει η Βασιλεία του Θεού με το σποράκι. Να, το σποράκι εδώ μέσα είναι. Εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού. Που πέφτει στη γη και το σποράκι καλύπτεται με το χώμα, σαπίζει, δίνει τη ζωή χωρίς να βλέπουμε, χωρίς κανένα απολύτως θόρυβο, σπάει το σπόρο, βγάζει βλαστάρι, πετάει προς τα έξω, διώκει το χώμα για να βγει. Αυτό κάνει και ο σπόρο, και ο σπόρος του Λόγου του Θεού. Πρέπει, λέει, να πέσει μέσα, να σαπίσει καλά με την καλή έννοια, να βγει ο σπόρος του Λόγου του Θεού. Και λέει, και σιγά σιγά, λέει ο Κύριος, γίνεται δεντράκι η ψυχή του ανθρώπου. Μόνο με τη δύναμη της χάριτος που είναι ενσπαρμένη μέσα στο γραπτό νόμο του Κυρίου. Μέσα στο γραπτό νόμο του Κυρίου. Και λέει, ο Δαβίδ εδώ δείχνει, λέει, να μελετάει μέρα και νύχτα. Αυτός είναι μακάριος, λέει, και εν το νόμο αυτού και στο νόμο του Κυρίου μελετήσει ημέρας και νύχτας. Όλες τις ημέρες και όλες τις νύχτες. Εδώ δείχνει του Δαβίδ το ζήλο το μεγάλο που είχε, που
ο νόμος του του έκαιγε μέσα την καρδιά του και δεν τον άφηνε καθόλου, αλλά του έλεγε εδώ στυλό σου και διάβασε μέρα και νύχτα. Και έχει και μια ωραιότατη εικόνα. Η πρόοδος του ανθρώπου εξαρτάται σε ένα κεφαλαιόδες ποσοστό, σε ένα, κατά ένα δυναμικό τρόπο, από τη μελέτη του νόμου του Κυρίου. Δυναμικό για την ψυχή. Λοιπόν, και μοιάζει ο άνθρωπος που μελετάει το νόμο του Κυρίου, μοιάζει με το ξύλο το πεφυτευμένο που είναι φυτεμένο στις όχθες των ποταμών παρά τας διεξόδους των υδάτων. Και λέει και έστε ως το ξύλο το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων. Και μοιάζει με το δέντρο που έχει φυτευτεί από μονάχο του στις όχθες των ποταμών. Τι, πώς είναι εκείνο το δέντρο που είναι στις δεξόδους των ποταμών? Ο, το οποίο δέντρο ή τον καρπό θα δώσει τον καρπό του στον κατάλληλο χρόνο, εν καιρό αυτού, στον κατάλληλο χρόνο. Και το φύλλον αυτού και τα φύλλα του δέντρου ούκ απορρίσετε. Δεν θα πέσουν, λέει, αλλά θα είναι πάντα πράσινο. Θα πέσουνε, αλλά θα είναι πάντα πράσινο το δέντρο. Δεν γυμνώνεται το δέντρο εκείνο που είναι, λέει, σε όχθες των ποταμών. Και σίγουρα ο Δαβίδ εδώ δεν, όχι, εννοεί δέντρο τον άνθρωπο με την ψυχή που κουβαλάει, αφού λέει μοιάζει με εκείνο το δέντρο, και σίγουρα ο καρπός που παράγεται από το δέντρο, και αφού το δέντρο είναι στο ποτάμι και το ποτάμι, η ψυχή δηλαδή είναι το δέντρο και η ψυχή είναι στις όχθες του ποταμού που είναι η Αγιαγραφή, σίγουρα θα δίδει καρπούς καλούς, αρετές, όπως θέλει ο Κύριος. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος με άλλα λόγια, που τα ακούμε και το συλλαμβάνουμε. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Αυτό το ενεδίσαστε, λέει, φοράτε τον Κύριο. Και όταν τελειώνει η βάπτιση, λέει, χιτώναμι παράσχου φωτεινού, ο αναβαλλόμενος φώσιμα του. Τον τίνει ο Ιερέας το παιδάκι και λέει με αυτό, έτσι η ψυχή ντύνεται. Παίρνει τον Κύριο όταν μέσω της μελέτης της Γραφής ημέρας και νυχτός παίρνει τη χάρη και εφαρμόζει στη ζωή της εντολές και κατανοεί τότε με την εφαρμογή τι είναι αυτό που λέει ο νόμος. Ο νόμος είναι απαραίτητος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, από τότε που διάβασα τον νόμο ή που κατάλαβα τι λέει ο νόμος, γιατί έμαθα ποιος είναι ο νόμος, τότε ξύπνησε μέσα μου ένας άλλος άνθρωπος. Και εννοεί ο νόμος του έδειξε το κακό του εαυτό. Γιατί λέει, κατάλαβα έναν άλλον να με δένει σφιχτά και με αφήνει να κουνιέμαι. Και ζήτησα βοήθεια για να φύγω από αυτό το σφιχτό το δέσιμο. Και λέει ο ίδιος, τότε κατάλαβα τις παραβάσεις που έκανα. Τότε κατάλαβα ότι με περιμένει και για την κάθε παραβασή μου και ένδικος μισθαποδοσία, ένδικος δίκαια τιμωρία. Τότε το κατάλαβα. Όταν δεν μελετάς τον νόμο, έχεις άγνοια νόμου, καταλαβαίνεις ότι όλα τα κάνεις σωστά, γιατί λειτουργείς με βάση τη λογική και η λογική είναι πάντα από τον νόμο έξω και μακριά,
λειτουργεί στοιχειοδός μόνο, νιώθει το χοντροειδές ηθικό κακό μόνο, το χοντροειδές, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν αδίκησα, αυτό το χοντροειδές. Όταν μελετάς τις γραφές και σε φωτίζει ο νόμος του Κύριου, τότε βλέπεις ότι έχεις τεράστιες ελλείψεις. Κύριε, συνέτησόν με. Βάλε μου μυαλό εσωτερικά, λέει ο Δαβίδ, και εγώ θα κατανοήσω τις εντολές, τις μάθω τις εντολές σου. Και εγώ θα καταλάβω τότε ποια είναι αλήθεια. Γνώσεστε την αλήθεια, λέει ο Παύλος. Και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Μόνο μαθαίνοντας με τον νόμο καταλαβαίνουμε τον Κύριο, την αλήθεια, το δίκαιο, τον συνανθρωπό μας. Αλλιώς δεν είναι τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μια γραμμή, δύο, είναι αναγκαία κάθε μέρα διάζομαι. Έστω τρεις γραμμές. Δεν πέφτει, ώστε να τις έχουμε στο μυαλό μας. Συνιστούν οι πατέρες. Έκανες την προσευχή σου. Ωραία. Διάβασε ένα κομματάκι, δύο σειρές και κράτησε το μυαλό σου να κοιμηθεί σύρεμα το βράδυ. Λέει. Να μην σε παίρνει και σε φέρνει βόλτα διάβολος. Γιατί δεν είναι αρκετό μόνο η προσευχή και μετά το μυαλό να γυρίζει, αλλά να διαβάσει ένα κομματάκι. Μπορεί να πέσει σε μια περιπέτεια του Παύλου που σώθηκε, που λυτρώθηκε από άγγελο Κύριο και λες: Κύριε μου, στείλω μου και εμένα άγγελο. Και να κοιμηθεί σαν δανάκι. Ο νόμος του Κυρίου θα σου οδηγεί με αυτό το πράγμα. Εκεί μαθαίνονται όλα. Ώστε λοιπόν είναι δέντρο κατάκαρπο, δέντρο ολοπράσινο η ψυχή που μελετάει το νόμο του Κυρίου. Γιατί είναι στις όχθες της Αγίας Γραφής φυτεμένο το δέντρο και οι όχθες με το νερό ποτίζουν το δέντρο και παράγει καρπούς καλούς και είναι ολοπράσινο. Και ποτέ λέει δεν είναι χωρίς φύλλα το δέντρο, χωρίς καρπούς δηλαδή. Και από κάτω λέει ουχούτος η ασεβής Κύριε, ουχούτος. Α Κύριε, δεν είναι έτσι οι ασεβείς που δεν σε αγαπούνε. Δεν είναι έτσι Κύριε αυτοί, αλλά πώς μοιάζουν αυτοί. Σαν το χνούδι. Το γνούδι, εκείνα που πετάνε τα στρογγυλά τα άσπρα, που το παίρνει, το ξέρουμε. Ναι, ναι, το παίρνει ο άνεμος. Εδώ άνεμος είναι ο σατανάς και γνούδι είναι η ψυχή του ανθρώπου που δεν μελετάει το όνομα του Κύριου, με το ο διάβολος πάει, τελείωσε. Την τελείωσε, την παρασύρει και από εκεί και πέρα δεν έχει σωτηρία αφού παραδίδεται την πνοή του διαβόλου. Και το φύλλο του πέφτει λέει και δεν έχει η ψυχή καρπούς καλούς. Και όχι μόνο αυτό, γράφει παρακάτω, χάνεται εντελώς πια και το όνομα του ασεβούς και ό,τι στη ζωή έπραξε. Πόσοι και πόσοι δεν πέρασαν σε σημασμένη ιστορικά ασεβείς αυτοκράτορες. Και το μνημόσυνο αυτό απόλυτο μετήχου. Θαύτηκαν στην ιστορία των αγραμμάτων αλλιέων και των αγίων τα ονόματα. Είναι γραμμένα, δεν σβήνουν ποτέ, ουδέποτε, γιατί ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο, από τον ίδιο και ως του αιώνος. Και στη συνέχεια ο Δαβίδ ομιλεί για εκείνες τις δύο κατηγορίες, για τους μελετητάς, συγνής μελέτης της Αγίας Γραφής. Το θέμα μας είναι μελέτη της Γραφής με βάση τον ψαλμό. Η μελέτη του νόμου του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις στο άνω δικαστήριο «Κύριε, δεν γνώριζα τον νόμο σου». Για να δούμε ποιο δικαστήριο στη γη δέχεται τη δικαιολογία
ότι το έπραξα εκείνο το κακό για να μην ξέρω ότι δεν το λέει ο νόμος. Θα σου απαντήσει ο δικαστής, άγνοια νόμο τιμωρείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθείς. Και εδώ δε το ίδιο συμβαίνει. Οι παραβάσεις του νόμου λόγω αγνίας τιμωρούνται. Τιμωρούνται. Κακό που γίνεται, και αν ακόμα δεν το μαρτυρεί ο νόμος ο κρατός, το μαρτυρεί ο νόμος συνειδήσεως. Ο νόμος της συνειδήσεως που κυβάλλει εδώ είναι μάρτης κατηγορίας η συνείδηση. Θα μου πεις, την κάνει με τα έργα ο ασεβής να μην λειτουργεί καθόλου. Για αυτό το πράγμα τιμωρείται. Πώς θα το κάνουμε? Δεν γίνεται αλλιώς. Και λοιπόν οι δύο κατηγορίες, οι ασεβείς από την άλλη και μετανόητοι, οι λοιμοί που μεταδίδουν μικρόβια και φθήνουν ανθρώπινες ψυχές, και οι μελετές του νόμου του Θεού. Εδώ λέγει, να το προσέξουμε λίγο, ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση. Πώς το καταλαβαίνετε, το εξηγώ μόνο και πέτε τι καταλαβαίνετε. Δεν θα αναστηθούν οι ασεβείς την ημέρα της κρίσης. Δεν θα αναστηθούν οι ασεβείς, προσέξτε το αυτό. Η ασεβείς είναι η ημέρα της κρίσης. Και μια μεριά το σίγουρο της πίστης λέει, προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Δεν μιλάει για ασεβείς και ευσεβείς, αλλά για νεκρούς ολοκληρωτικά. Προσδοκώ ανάσταση. Και εδώ λέει, δεν θα αναστηθούν οι ασεβείς στην κρίση. Τότε λέει που θα κρίνει ο Θεός δίκαιους και άδικους, ασεβείς και ευσεβείς. Δεν θα αναστηθούν πνευματικά. Δηλαδή να έχουν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για να ζήσουν αιώνια. Η πρώτη ανάσταση είναι η ανάσταση που ακούει κάποιος το λόγο του Θεού και ανασταίνεται. Ναι. Αυτή είναι η ανάσταση. Δεν είναι ανάσταση. Δηλαδή, η ανάσταση με την έννοια τη σωματική που ονομάζουμε εμείς. Ναι. Δεν λέει αυτό ο Χριστός. Λέει ναι. Μακάριος αυτός ο οποίος θα έχει την πρώτη ανάσταση. Ναι. Σε αυτόν δεν ισχύει, δεν ισχύει ο θάνατος ο δεύτερος. Ναι. Έτσι το λέει στην Αποκάλυψη και πάλι. Τελείωσες. Ναι. Σωστά υπόθηκε. Θα πεις και κάτω εσύ και θα συμπληρώσω εγώ αμένα. Η έννοια λέει ότι ουκ αναστήσονται ασεβείς, δεν εννοεί ότι δεν θα αναστηθούν σαν όλος ο κόσμος. Σαν σώματα. Ναι, σαν σώματα, αλλά δεν θα κρυθούν, δεν θα είναι στην κρίση, δεν χρειάζεται να κρυθούν, πάνε κατευθείαν στην κόλαση, ας πούμε. Εξαποστέλλονται κατευθείαν, όχι με κρίση. Αυτό είναι. Αυτό δεν εννοεί. Είναι, είναι αυτό. Θα αναστηθούν σαν όπως όλοι οι άνθρωποι. Σίγουρα, επειδή όμως. Να συμπληρώσω κάτι έτσι, όπως το λες είναι και όπως το βασίλεις και τα δύο, και τα δύο είναι το ίδιο πράγμα, είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλά η λέξη ανάστασης είναι ουράνια λέξη. Συμμετοχή σε μια τόσο μεγαλειώδη λέξη δεν έχουν οι αμαρτωλοί, οι αμετανοήτες αμαρτωλοί, οι ασεβείς. Γιατί είναι χαρά η ανάσταση. Στη χαρά της Αναστάσεως δεν έχουν λόγο οι ασεβείς. Τελείωσε. Αυτά είναι καθαρά τα πράγματα. Επομένως, είναι νεκροί και στη χώρα τα ζώντα δεν έχουν δουλειά. Οι ασεβείς, οι αμαρτωλοί. Όχι οι αγωνιζόμενοι που σηκώνονται, αναστέλλονται και πέφτουν στη συνέχεια σαν άνθρωποι. Αυτοί καταλαβαίνουν ότι είναι αδύνατοι και πέφτουν και ξανασηκώνουν. Αλλά αυτοί που λένε όχι, με ένα μεγάλο χεράς, τεράστιο. Θα αναστηθούν, όπως είπε ο Βασιλάκης, σωματικά. Δεν θα πάρουν μέρος στην παρουσία του Κυρίου που θα κρίνει να το δούνε. Γιατί ο Κύριος είναι Ανάσταση. Εγώ είμαι Ανάσταση ο Κύριος. Θα δουν την Ανάσταση, δεν δουν την Ανάσταση. Αντίθετα, θα δουν την Ανάσταση όλοι οι άλλοι που αγαπούν τον Κύριο. Σωματικά θα τον εδούν. Σωματικά. Θα τον εδούν τον Χριστό. Όλοι αυτοί που δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού, σωματικά θα τον ειδούν τον Χριστό. Δεν θα τον ειδούν όπως τον είδαν στο Θαβόρ, οι Απόστολοι. Οι υπόλοιποι δηλαδή που θα έχουν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, θα τον ειδούν όπως τον είδαν οι Απόστολοι στο Θαβόρ. Για να μου το δώσεις, να το καταλάβω λιγάκι, πού το στηρίζεις το σωματικά.
Γιατί είπα μερικά πράγματα εδώ. Ναι. Εδώ λέει, δεν θα αναστηθούν στην κρίση του Κυρίου, στην Ανάστασή Του. Δεν, τον Άγιο Παράδεισο επομένως, δεν θα πάρουν μέρος, έτσι. Ναι. Δεν είπαμε ότι δεν θα αναστηθούν σωματικά. Ναι. Τα σώματα λέει όλοι θα αναστηθούν. Ναι, αλλά όπως, δεν θα πάνε στο παράδεισο. Όπως αναστηθούν σωματικά και θα έχουν σώματα, θα έχουν. Και ο Χριστός έχει σώμα, ναι. Έτσι θα δουν στη Δευτέρα Παρουσία και το σώμα του Χριστού. Πώς θα γευθεί το σώμα τους την κόλαση. Αυτό λέμε. Δεν σημαίνει ότι δεν θα το δουν. Θα το δουν, γιατί δεν θα αναστηθούν. Εγώ έχω μία αίρεση εκεί πέρα. Δηλαδή, μία απορία. Δηλαδή, δεν μου χωράει ο λογισμός να δουν το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν μου το χωράει ο λογισμός που είναι η χαρά της Αναστάσεως ο Κύριος. Δεν μου το χωράει ο λογισμός. Αν μου πεις να με παραπέμψεις κάπου να το διαβάσω να το, και να πω ναι, το είδα και το ερμηνεύεται έτσι. Το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Κάπως έτσι από το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, κάπως έτσι λέει, αλλά μπορεί να είναι αλληγορικά του. Το Ευαγγέλιο αναφέρει ότι οι εκδεξιών θα καθίσουν. Κοίταξε, μία εικόνα για να μας δώσει παραστατικά εμείς με τη λογική μας να καταλάβουμε ότι οι μη δίκαιοι θα κριθούν από κάποιο κριτή, ενώ οι δίκαιοι θα πάνε κατευθείαν πορεύεστε, λέει, στους αμαρτωλούς. Εσείς, λέει, περάστε στον παράδεισο. Είναι η εικόνα αυτή. Αν λάβουμε υπόψη και αυτό που λέει ο Δαβίδ τώρα, ίσως και αυτό είναι το σωστό, που καναστήσονται οι ασεβείς εν κρίση. Όλοι στην κρίση θα πάρουν μέρος, ασενάσταση όχι. Γιατί η Ανάσταση είναι η Ανάσταση, τελείως. Μόνο η δίκαιη. Στην Ανάσταση που η ψυχή και το σώμα του πραγματικά ενάρετου του ανθρώπου θα πάρει μέρος, δεν μπορεί να πάρει και του αμαρτωλού με τον ίδιο τρόπο. Αποκλείεται. Εκεί πρέπει να νιώθει τη φρίκη ο αμαρτωλός. Λέει, αμαρτωλή, πού φύγομαι, λέει. Λέει η γραφή και άλλες εικόνες. Αμαρτωλή, λέει, πού θα φύγουμε για να κριθούμε το πρόσωπο του Θεού την ημέρα της κρίσεως. Το λένε γραφές. Δηλαδή, θα είναι Θεός κάτα, όταν λέει Θεός φοβερός. Δεν είναι φοβερός ο Θεός, αλλά η ψυχή που τον αργείται νιώθει τη φοβερά μέσα της, μόνη της. Αισθάνεται την τιμωρία που την περιμένει και τρέμει. Το έχω διαβάσει και στον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείδη ακριβώς, το στίχο αυτό και το ερμηνεύει, όπως το ακούσατε, όποιος έχει τα μεγάλα, τρεις τόμους μεγάλους, ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, γράφει μέσα ότι στην Ανάσταση, όχι των νεκρών σωμάτων που θα σηκωθούν όλα, του Κυρίου, δεν έχουν θέση οι αμαρτωλοί. Μόνο οι δίκαιοι. Και οι δίκαιοι κλάμψουσιν ως φωστήρες. Το λέει καθαρά. Μέσα η τετρατροπάρια και όλα. Θα λάμπουν σαν τα άστρα, λέει οι δίκαιοι. Άρα παίρνουν το φως Αναστάσεως. Έτσι. Λοιπόν, και η κρίση δεν θα είναι, ας πούμε, με ώρες και αυτά, είναι αυτομάτως θα γίνει. Αυτόματα, τι αυτόματα, δεν είπα για αυτόματα, δεν λέει τίποτα αυτόματα. Ερπή ο φθαλμό, ας πούμε, θα γίνει όλα αυτά. Και θα γίνει ο Θεός να ρωτάει, που λέει, θα ρωτήσει και αυτά. Έτσι, μπράβο. Αυτά θα έχουν γίνει από πριν. Έτσι, μπράβο, ναι, έτσι. Αυτά θα έχουν γίνει από πριν. Λέει, άπαξ από και τους ανθρώπους που θα είναι, μετά τα αυτά με κρίση. Είδες τώρα που το λες. Αυτό είναι. Το καταλάβατε, είπε. Λέει ότι ο αμαρτωλός ήδη κέκριται. Είναι, έχει κριθεί από τα έργα του. Πώς θα πας στην Ανάσταση, αφού έχει κριθεί. Εσύ, Βασίλη, τι λες, που δεν ακούγεσαι. Είναι ακούω εγώ. Το πρόβλημα είναι τούτο ότι από τώρα έχουμε κανονίσει που θα πάμε. Yes. Τελείωσε. Λυμένο. Αφού δεν κοιτάζω τώρα τον δημιουργό μου, πώς θα πάω μετά. Δεν πάω. Έτσι είναι. Αυτό είναι όλο. Τελείωσε. Είδε, από λέει, τώρα καταδικόζομαστε. Τελείωσε. Ναι, τελείωσε. Δεν είχε ένα δημαγά μου, εγώ άξω, φύγετε. Μας λέει ένα σωρό κύριος. Ο καθένας μας ετοιμάζει το δρόμο από εδώ. Ακριβώς. Από εδώ, το φόρμα που θα βάλει. Το καλό ή το κακό. Λοιπόν, και για να πούμε και το τελευταίο στίχο του πρώτου ψαλμού,
να δούμε τι μας παραγγέλει εδώ ο Δαβίδ. Ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Είναι σαφέστατο το χωρίο αυτό. Λέει, το δρόμο των δικαίων τον γνωρίζει ο Κύριος, γιατί εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Είναι επομένως μέσα στη ζωή η ενάρετη. Δίκαιος εδώ είναι ο ενάρετος. Για να το καταλάβουμε, λέει, ο δε Ιωσήφ δίκαιωσον, ο Ιωσήφ ο άνδρας της Παναγίας, που ήταν δίκαιος, όχι δίκαιος να μοιράσει ένα και ένα δύο, αλλά ενάρετος. Δεν ήθελε να την τιμωρήσει την Παναγία, επειδή ήταν ενάρετος. Και εδώ δίκαιοι και δίκαιος είναι ο ενάρετος. Λοιπόν, γνωρίζει, λέει ο Κύριος, το δρόμο που βαδίζουν οι ενάρετοι. Αφού είπε προηγουμένως, το δρόμο το βαδίζουμε από τώρα, λέει. Το κανονίζουμε από τώρα. Το γνωρίζει από τώρα ο Κύριος. Και από τώρα ζει τον παράδεισο ο ενάρετος. Προγεύεται, προγεύεται. Γίνεται μια πρόγευση από τώρα. Φροντίζει ο Κύριος να δίνει εσωτερικά το μήνυμα, ώστε η ψυχή να το γεύεται και να καταλαβαίνει να βαδίζει τον δρόμο του Κυρίου. Και παραπέρα λέει, αυτό δεν έχει σημασία μεγάλη, είναι πέρα για πέρα τσεκούρι και αραυνός, λέει, οδός ασεβών, ο δρόμος που βαδίζουν οι ασεβείς, είναι χαμένος, απολύτε, πέρα για πέρα, δεν υπάρχει. Πού θα βρεις να πας αφού δεν έχεις δρόμο? Είναι χαλασμένος, είναι χαμένος, δεν έχει καμιά σχέση με, και αντάμωμα με τον νόμο του Κυρίου. Γιατί λέει κάπου εδώ ο Κύριος, ποια σχέση έχει το φως με το σκοτάδι, η ημέρα με τη νύχτα? Καμία. Άρα ο ασεβής κοντά στο Θεό τι δουλειά έχει? Ήδη και έκρεται. Λέει, εμείς, εσείς, λέει στους Εβραίους, που δεν άκουγαν τον Κύριο που δίδασκε, ή του Σατανά είστε, και απολύστε εν της έργης ημών, και με τα έργα που κάνατε είστε χαμένοι. Καθαρά πράγματα. Εσείς με τα έργα σας είστε χαμένοι. Και τους ονομάζει πατέρα και τον Σατανά, τους λέει, κάνετε τα έργα και εν της έργης ημών, τι λέγει, και εν της έργης ημών αποθανείστε. Λέει, μέσα στα έργα σας είστε πεθαμένοι που είστε, αλλά και με αυτά θα πεθάνετε. Έχει σχέση με την Ανάσταση τώρα πια αυτό το πράγμα? Καμία. Λοιπόν, επανέρχομαι στο πρώτο στίχο. Μακάριος ανήρ, ο σούτε πορεύθεν βουλή ασεβών και νοδό αμαρτωλών ουκέστη. Και στο δεύτερο, αλίεν τον νόμο Κυρίου, το Κύριος θέμα είναι αυτό, αλλά είναι το αλή, σημαίνει αλή, είναι πάνω απ' όλα ο νους και η ψυχή του ανθρώπου στο νόμο του Κυρίου, που τον μελετάει ημέρα και νύχτα, και είναι σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο στις όχθες των ποταμών και παράγει καρπούς και είναι και ολοπράσινο το δέντρο και ποτίζεται και δροσίζεται. Αυτοί είμαστε εμείς και αυτή η θέση έχουμε απέναντι στις γραφές, γιατί αυτές μαρτυρούν για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πέστε κάτι και κλείνουμε. Πάλι ο Δαβίδ λέει για τον ασεβή, ότι για τα έργα που κάνεις που είναι και υπεραίρεται, λέει, είδον τον ασεβή υπεριψούμενο και περόμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου. Και παρήλθον και ειδού ουκίν και ουγε βρέθη ο τόπος αυτού. Με περιμένεις να καταλάβω όλοι. Δηλαδή, επέρεται ο ασεβής, κάνει τον πλούσιο, κάνει τον αγκαλό, κάνει τις αμαρτίες του, πούμε, και επέρεται. Εγώ είμαι. Ναι. Και μια στιγμή που πεθαίνει, εξαφανίζει, ψάχνεις λίγο μετά να το βρεις, έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει ούτε το μνημόσυνο αυτού, ούτε τίποτα.
Θέλω πάνω σε αυτό που είπα, όπως το λέει ο αδελφός, ο Δαβίδ, όπως και όλοι μας οι άνθρωποι, έβλεπε ότι ειδικά προόδευαν οι ασεβείς στη δόξα, στα χρήματα, στις τιμές του κόσμου κλπ. Και έλεγε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον νόμο και τον ποδοπατούν έχουν τόση νίκη πρόοδο, τόση ευημερία. Επέρονται. Είναι τι οδός ασεβών, ευωδούνται. Γιατί ο δρόμος των ανθρώπων που αρνούνται το θέλημά σου είναι τόσο ευωδιαστός, τόσο ανθόσπαρτος και τόσο ταλαιπωρίας στους δικαίους. Και η απάντηση είναι, είπε, εδώ, λέει, τους είδα να έχουν έπαρση γιατί τα έχουν όλα, ότι έχουν δόξα, τιμές, ηλίκη πρόοδο, αλλά διεπίστωσα ότι μοιάζουν, λέει, με το δέντρο που πέρασε ο αέρας, το ξερίζωσε και δεν το βρήκα ούτε και τη θέση που υπήρχε. Έτσι είναι και αυτοί. Ενώ όλοι οι δίκαιοι ζουν στον αιώνα. Οι δε δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει, λέει η Γραφή. Κοιτάξτε, για να τελειώνουμε. Θέλουμε να νιώσουμε τον παράδεισο της Γραφής. Είναι ο παράδεισος η Γραφή. Να κατανοήσουμε τον νόμο του Κυρίου και το μεγαλείο και τη λάμψη που εκπέμπει ο νόμος του Κυρίου. Το σοδούλι έργο, έργο μας οδηγεί στην κατανόησή του. Έργο. Έτσι. Και λέω ένα απλό παράδειγμα. Δεν δύναμε να βοηθήσω τον αδερφό υλικά. Όμως, το να γονατίσω και να ζητήσω από τον Κύριο με καλή διάθεση και με αγάπη πολύ να του δώσει λύσει στα προβλήματά του, αυτό οδηγεί στην κατανόηση του άλλου και στη δική μου κατανόηση απέναντι στον νόμο του Κυρίου. Αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι θα πάμε στον παράδεισο. Λοιπόν, εύχομαι να μας φωτίζει, να ανοίγουμε ο Κύριος, να φωτίζουμε, να ανοίγουμε τις γραφές και να κατανοήσουμε μέσα από τον νόμο του Κυρίου τα θαυμάσια του. Αμήν. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτερ ημών, ο Ιησούς Χριστός, ευχαριστώ το όνομά σου, θέλει το Θεός και ενθυμεί το θέλημά σου, όσες των ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των ελπίζουσαν, δώσε και εμείς σήμερα, και κάθε στιγμή τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι μέγης ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από τον πονηρό. Χριστός ανέστη εν και της ημάσι ζωή χαρισάμενος. Επομένως λοιπόν, μελέτη του νόμου του Κυρίου, πρώτος ψαλμός. Λοιπόν, καλή αντάμωση την Δευτέρα. Συγχαρητήρια για την κόρη σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη γιορτή σας, όσοι γιορτάζετε αύριο μεθαύριο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας, ο Κάρλος, ο Κώστας, πέντε θα έρθουμε. Που, ο Κώστας, τι έκανε. Κι άλλος Κώστας. Όχι μόνος μου, τόσο Κωστάδες είναι. Μου θυμίζει τώρα τον Μπαρμπακώστα.